Φίλες και φίλοι του Radio Net, καλησπέρα σας από τον Νίκο τον Τζιώπα με Εθνοφρένεια και σήμερα κοντά σας, Τετάρτη 26 Απριλίου του 2017. Φίλες και φίλοι, μετά τις γαλλικές εκλογές, μετά το πρώτο γύρο των γαλλικών εκλογών, είδαμε ένα φαινόμενο να επαναλαμβάνεται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα της πολιτικής ορθότητας, αυτό το παγκόσμιο σύστημα το οποίο κυριαρχεί και στην Ευρώπη και ασφαλώς και στην Ελλάδα, και όποιος δεν το πιστεύει είναι τουλάχιστον αφελής, ενώ έχει καταφέρει με τις πολιτικές του όλα αυτά τα χρόνια να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, να μην μπορεί να λύσει το θέμα της λαθρομετανάστευσης, να μην μπορεί να λύσει τα θέματα της ασφάλειας, να μην μπορεί να σταματήσει το Ισλάμ, το οποίο επελάβει, το οποίο βάζει τις γνωστές βόμβες, τα ακούτε συνέχεια. Δεν έχει συμβεί ακόμα στην Ελλάδα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Ενώ δεν μπορεί να λύσει τα θέματα της ανεργίας, ειδικότερα της ανεργίας των νέων. Μιλάμε δηλαδή για μια πολιτική τάξη η οποία κυριαρχεί στην Ευρώπη, η οποία δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα των ανθρώπων. Δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα σε όλα τα έθνη, σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Συγγνώμη. Μια και τα προβλήματα είναι γνωστά, τα βλέπουμε κάθε μέρα να βρίσκονται σε εξέλιξη και να πάνε όλα από το κακό στο χειρότερο. Και μέσα σε όλα αυτά, αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτή η πολιτική τάξη, έσπευσε μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών να υποστηρίξει τον νεοφιλελεύθερο υποψήφιο Μακρόν, ανεξάρτητα αν υπήρχαν ιδεολογικές διαφορές από το κάθε κόμμα το οποίο, και μιλάω τώρα για τα κόμματα της Ευρώπης, ανεξάρτητα αν υπήρχαν λοιπόν οποιασδήποτε διαφορές και τεράστιες διαφορές κατά τη γνώμη μου, διότι όταν έχεις ένα Τσίπρα ο οποίος ευαγγελίζεται το σοσιαλισμό για παράδειγμα και στηρίζει στο δεύτερο γύρο των εκλογών τον Μακρόν, ο οποίος είναι ο απόλυτος εκπρόσωπος του φιλελευθερισμού και της πολιτικής τάξης, αυτής ακριβώς της πολιτικής τάξης που σας προανέφερα, η οποία κατέστρεψε την Ευρώπη και την καταστρέφει. Έχουμε λοιπόν σύμπασα την οικουμένη να μας προειδοποιεί ό,τι μας προειδοποιούσε και στις αμερικανικές εκλογές, ότι η πιθανή νίκη του Τραμπ είναι η καταστροφή του κόσμου, ό,τι μας έλεγε και για το δημοψήφισμα το βρετανικό για το Brexit, είπα Brexit τώρα και καταλαβαίνετε. Ό,τι μας έλεγε λοιπόν και για το Brexit, ότι θα έρθει η καταστροφή του κόσμου, ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω. Τα ίδια λοιπόν μας λένε και μετά το πέρασμα της Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην Ευρώπη είναι μια μάχη. Μια μάχη, μια ιδεολογική μάχη και κατ' επέκταση και πολιτική μάχη που αφορά τις ζωές των ανθρώπων. Είναι οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης από τη μία, οι οποίες εκπροσωπούνται από τύπους σαν τον Μακρόν, και από την άλλη οι εθνικές δυνάμεις που στη Γαλλία εκπροσωπούνται από τη Λεπέν, σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη θα δούμε τον επόμενο καιρό. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις σε πολλά κράτη, τα οποία θα δούμε εκεί τα εθνικά κινήματα να ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Φίλες και φίλοι, κανένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει, καμία αναταραχή δεν πρόκειται να γίνει. Εκείνο που χτυπιέται με τέτοια αποτελέσματα είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μας έφτασαν εδώ. Είναι η γερμανική κυριαρχία στην Ευρώπη, η οποία τη συμφέρει μέχρι στιγμής. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία είναι πρώτη χώρα σε εξαγωγές στην Ευρώπη σε περίοδο κρίσης, που υπάρχουν όλα τα προβλήματα που προανέφερα, που αδυνατούν οι πολιτικές τάξεις της Ευρώπης να αντιμετωπίσουν. Έχουμε τη Γερμανία με ανθυρά οικονομικά, πρώτη σε εξαγωγές. Αυτή την κυριαρχία λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιχειρεί να σπάσουν αποτελέσματα όπως αυτό της Γαλλίας. Αυτό και μόνο. Από τη μία, δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης που έχουν αποτύχει να λύσουν τα προβλήματα των λαών, και από την άλλη οι δυνάμεις του εθνικού κράτους και της εθνικής κοινωνίας, οι οποίες αντιστέκονται. Και εδώ να πω κάτι τώρα για το πόσο σοσιαλιστική και για τα πόσο επαναστατική είναι η αριστερά στην Ελλάδα. Εντάξει, από το Μητσοτάκη δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο. Τα συμφέροντά του, εκεί που πιστεύει, εκεί που τον εκλέγουν, αυτοί που τον βοηθούν, εκεί θα υποστήριζε. Αλλά η αριστερά, κύριε Τσίπρα, να σας φέρω φίλες και φίλοι εδώ το παράδειγμα του Μελανσόν. Ο κύριος Μελανσόν, ένας έντιμος πολιτικός, ο υποψήφιος της αριστεράς στις γαλλικές εκλογές, ο οποίος βγήκε στο δεύτερο γύρο και κάλεσε τους συμπατριώτες του, τους ψηφοφόρους του, να ψηφίσουν κατά συνείδηση.
Καθένας έχει συνείδηση ποιο είναι το καθήκον του, είπε ο υποψήφιος της αριστεράς στη Γαλλία. Δεν έτρεξε σαν τον κύριο Τσίπρα να υποστηρίξει ποιον, το εντελώς αντίθετο από αυτόν, τον νεοφιλελεύθερο Μακρόν, που επιχειρεί να συνεχίσει αυτή την τραπεζοκρατία στην Ευρώπη. Αυτοί είναι, φίλες και φίλοι, οι πολιτικοί οι οποίοι φορούν παντελόνια και όχι σαν τους δικούς μας εδώ πέρα που δεν το έχουν σε τίποτα να αλλάζουν τις ιδεολογικές τους καταβολές και να γίνονται πιο νεοφιλελεύθεροι από τους νεοφιλελεύθερους. Αυτούς τους ανθρώπους περιμένετε τώρα για να έρθουν να λύσουν τα προβλήματά μας και να μας ταΐζουν με ψέματα ότι το 18 θα βγούμε από το μνημόνιο. Φίλες και φίλοι, το δούλευμα μας πάει υψηλό γαζί και ξέρετε γιατί. Γιατί μας δείχνουν οι άνθρωποι με τέτοιες κινήσεις όπως αυτή του κυρίου Τσίπρα να υποστηρίξει ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στην τραπεζοκρατία της Ευρώπης, μας δείχνουν το εξής, ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πολιτική τους επιβίωση. Ήταν ο Νίκος Τζιόπας, ραντεβού την άλλη Τετάρτη, πάντα με Εθνοφρένεια. Γεια σας.